Η συμμετοχή μου στο Εθνικό Ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι είναι τιμή για μένα και δεν συμμετέχω απλά για να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο. Πολλοί φίλοι μου με ρωτούν γιατί τώρα. Γιατί από μικρός έχω μάθει να αγωνίζομαι στα δύσκολα. Θεωρώ ότι αυτή η περίοδος που διανύουμε για τη χώρα μας και ειδικότερα για το ΠΑΣΟΚ είναι μια δύσκολη περίοδος και στη δύσκολη περίοδο αυτή που περνάμε κάποιοι πρέπει να βάλουν πλάτη. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαι ένας από αυτούς. Ούτε με παρακάλεσαν, ούτε μου έταξαν. Μου έγινε η πρόταση και αμέσως αποδέχτηκα. Θεωρώντας ότι άλλη ευκαιρία δεν θα υπάρξει για μένα, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ ήταν σε τροχιά εξουσίας, προφανώς δεν θα μπαίναμε σε διαδικασία αναζήτησης υποψηφίων. Το ενδιαφέρον μου για τα κοινά εκδηλώθηκε από πολύ μικρός. 19 χρονών ήμουνα πρόεδρος στο Μορφωτικό Σύλλογο του Πυργίου, έχω διατελέσει μέλος της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών και έχω εκλεγεί σε 4 συνέδρια του ΠΑΣΟΚ ως σύνεδρος. Διαπιστώνω όλο αυτό το διάστημα που διανύουμε την προεκλογική περίοδο στους πολίτες της Χίου και ειδικότερα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ θυμό και απαξίωση για τα πολιτικά κόμματα. Συμμερίζομαι και συμπάσχω μαζί τους. Όμως θεωρώ ότι αυτή η στάση δεν είναι σωστή. Πολλοί σύντροφοί μου στο ΠΑΣΟΚ μου λένε ότι θα απέχουν αυτή την περίοδο από τις εκλογές ή θα ψηφίσουν μικρά κόμματα προκειμένου να τιμωρήσουν τα μεγάλα κόμματα. Αυτή η στάση δεν είναι σωστή. Αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και είναι μια περίοδος δύσκολη για την πατρίδα μας και για το ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι μας δίνεται το δικαίωμα με την άσκηση του εκλογικού μας δικαιώματος να αλλάξουμε πράγματα ή να παραμείνουν στάσιμα ή να πάμε προς το χειρότερο. Άρα λοιπόν θεωρώ επιβεβλημένη τη συμμετοχή του κόσμου και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα. Διότι έτσι πρέπει να είναι. Σε περίπτωση που η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη, πιστεύω ότι την άλλη μέρα θα έχουμε πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, τον οποίο θεωρώ άκρος επικίνδυνο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Για το πώς φτάσαμε ως εδώ είναι γνωστό στους πάντες. Το τι έφτεξε το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Και βέβαια έφτεξε όλο το πολιτικό σύστημα, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και τα μικρά κόμματα με τη στάση τους. Σε κάποια τηλεοπτική μου παρουσία που είχα, μου τονίσανε ότι το ΠΑΣΟΚ μας οδήγησε στο νομισματικό ταμείο, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στους τοκογλύφους και στην ύφεση. Και απάντησα ότι εάν δεν έχεις να ταΐσεις το παιδί σου, προφανώς θα πας στους τοκογλύφους, δεν θα το αφήσει να πεθάνει. Και το ποιος μας οδήγησε στους τοκογλύφους, ρωτήστε τον κύριο Καραμαλή, που 6 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας οδηγούσε το πλοίο στην καταιγίδα και μόλις έφτασε στο διατάφτα, πήδηξε από το πλοίο όπως τα ποντίκια. Στο ερώτημα τώρα γιατί να μπει σταυρός στον Κωστή τον Ντομάζο, θα σας πω τα εξής. Ούτε αυξήσεις σας υπόσχομαι, ούτε μεγαλόπνοα έργα, ούτε διορισμούς στα παιδιά σας. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι δεν θα σας πουλήσω ποτέ και δεν θα σας πω ψέματα. Βεβαίως και υπάρχουν ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως και υπάρχουν ευθύνες και τις έχει αναγνωρίσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βγήκε και ζήτησε δημόσια συγγνώμη και πιστεύω ότι το να αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του και να ζητάει συγγνώμη δημόσια σημαίνει ότι μπορεί και να τα βελτιώσει, εν αντιθέσει με τα άλλα κόμματα που δεν έφταξαν πουθενά, δεν έχουν καμία ευθύνη και προφανώς δεν έχουν καταλάβει ακόμα και σήμερα τίποτα. Θεωρώ ότι όποιος και αν ήταν κυβέρνηση στις 7 του Μαΐ δεν θα μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στη χώρα ασκώντας δική του πολιτική. Η πολιτική που είναι υποχρεωμένη θεωρώ να ακολουθήσει η χώρα είναι υπογεγραμμένη από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στη Βουλή. Από εκεί και πέρα θεωρώ πολύ καλύτερο να διαχειριστεί κάποια πράγματα τον κύριο Βενιζέλο από τον κύριο Σαμαρά.
Και αυτός είναι ο λόγος που θέλω και πιστεύω να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Δεν είναι αυτό ο σκοπός μου να εκλεγώ βουλευτής. Θα δίνω έναν αγώνα. Από εκεί και πέρα, αν ο κόσμος με τιμήσει και πάω στη Βουλή, να ξέρει σίγουρα ότι θα τον εκπροσωπήσω αντάξια.